I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Λοιπόν, Full Court Cast, η εκπομπή που σας φέρνει κοντά σας νέα από την καλαθόσφαιρα, αλλά κυρίως συνεντεύξεις, αυτό είναι που μας αφορά πιο πολύ, ειδικά αυτόν τον καιρό. Μαζί μας σήμερα ο Παναγιώτης ο Γιαναράς. Παναγιώτη, καλησπέρα και ευχαριστώ που καλησπέρα. Και στην πρόσκληση. Να είσαι καλά, είναι χαρά, είναι δική μου. Για πες μας πρώτα απ' όλα το θέμα των ημερών, πώς είναι τα πράγματα εκεί στο Κατάρ που σε βρίσκουμε. Ναι, εντάξει, νομίζω λίγο πολύ όπως στην Κύπρο. Εδώ έχουν φροντίσει από πολύ νωρίς να περιορίσουν κάπως τα πράγματα. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Ευτυχώς, αν μπορούμε να πούμε, οι θανάτοι δεν είναι πολλοί. Μόνο 3 άτομα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα. Τα κρούσματα είναι γύρω στα 800, αλλά υπάρχει έτσι ένας αρκετός έλεγχος και αρκετή πειθαρχία. Δηλαδή, πας να μπεις στο σούπερ μάρκετ και θα σου πάρουν θερμοκρασία, θα σου δώσουν sanitizer, θα σε ελέγξουν πριν μπεις, πριν βγεις. Οπότε, υπάρχει ένας σχετικός έλεγχος και μια σχετική πειθαρχία από τον κόσμο, το πράγμα το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Είναι δύσκολη η κατάσταση για όλους και ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Φαντάζομαι ο περιορισμός κατοίκων ισχύει και εκεί. Ισχύει όχι με την ίδια έννοια που στην Κύπρο. Δηλαδή δεν υποχρεώσει να στείλεις μήνυμα ή οτιδήποτε. Υπάρχει μια οδηγία ότι θα πρέπει να είσαι στο σπίτι. Έχουν κλείσει παραλίες, πάρκα κτλ. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, και αυτό σου είπα, υπάρχει έτσι αρκετή πειθαρχία εδώ. Ο καθένας πειθαρχεί σε όλα αυτά. Βγαίνουμε μόνο για τις πολύ απαραίτητες μετακινήσεις και ευελπιστώ ότι θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό όλο αυτό. Πώς περνάς τον καιρό εσύ μέσα στο σπίτι? Φαντάζομαι είναι η οικογένεια κοντά. Ναι, σύζυγος και ο μικρός ο γιος, ο Χάρης, έχει φύγει από την Ελλάδα, έχει έρθει εδώ λόγω του ότι κλείσαν όλα. Ο Γιάννης, επειδή βρίσκεται ακόμα εκεί, επειδή καθυστέρησαν όλα αυτά τα θέματα με τα πρωταθλήματα, δεν ήξεραν τι θα γίνει, οπότε ως επαγγελματίας όφιλε να είναι εκεί και πλέον θεωρώ ότι δεν είναι και σωστό να ταξιδέψει. Σπίτι, διάβασμα, πολύ διάβασμα, πάρα πολλά διαδικτυακά σεμινάρια, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά. Από εκεί και πέρα, με την οικογένεια, μια βόλτα το απόγευμα για περπάτημα εδώ κοντά όσο γίνεται. Τηλεόραση, σειρές, ταινίες, τα κλασικά. Ωραία. Ελπίζουμε να τελειώσει όσο το συντομόν γρηγορότερα όλη αυτή η ιστορία, γιατί όσο καθυστερεί φέρνει τα πράγματα πιο πίσω και στη δουλειά μας, που μας απασχολεί περισσότερο, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Ναι, σαφέστατα. Το κομμάτι της δουλειάς πλέον έχει πάει πολύ πίσω, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για πανδημία και κάτι τόσο μεγάλο, νομίζω ότι να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα μετά από αυτό και σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ναι. Ωραία. Ξέρεις, στην εκπομπή αυτή ασχολούμαστε με την καριέρα του εκάστοτε καλεσμένου, έτσι και με σένα. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα πρώτα σου βήματα. Πώς γνώρισες, να μας πεις πώς γνώρισες την Πορτοκαλί Θεά, την Καλαθόσφαιρα. Εντάξει, υπήρχε έτσι ένα φλερτ από πολύ μικρός με τον μπάσκετ, αλλά αντιλαμβάνεσαι όταν μεγαλώναμε εμείς δεν ήταν και τόσο δημοφιλές το άθλημα. Οπότε, λίγο πολύ όπως όλα τα παιδιά, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ήταν πιο προσβάσιμο. Κάποια στιγμή, όταν πλέον ξεκάθαρα ήθελα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Είχα ξεκινήσει πολύ αργά να παίζω, ουσιαστικά οργανωμένα, στην ΕΠΑ. Η ΕΠΑ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια ιστορική ομάδα μαζί με τον πεζοπορικό ενώθηκαν και είναι η ΑΕΚ Λάρνακας.
Οπότε ξεκίνησα στη Λάρνακα να παίζω με την ΕΠΑ για κάποια χρόνια, στη δεύτερη κατηγορία, λίγο στην πρώτη κατηγορία. Μετά έφυγα για σπουδές, ξεκίνησα το μπάσκετ στα 16-17. Μετά έφυγα για σπουδές, συνέχισα λίγο στην Ελλάδα σε κάποιες ομάδες, στον Αρίωνα, στον Ερμή ΠΕΑ, αλλά πολύ σύντομα με κέρδισε προπονητική. Θεωρώ ότι δεν ήμουν και κάτι ιδιαίτερο σαν παίχτης, οπότε είναι καλό, ξέρεις, να μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Οπότε από νωρίς αποφάσισα ότι η προπονητική είναι το αντικείμενο που θέλω να ακολουθήσω. Και 20-21 χρονών είχα αρχίσει, ενώ ακόμα έπεσα, να είμαι προπονητής σε διάφορες ακαδημίες. Και σιγά σιγά μετά το τέλος του σπουδών μου επέστρεψα στην Κύπρο και το έκανα επάγγελμα. Ακριβώς εκεί ήθελα να σταθώ. Βλέποντας το βιογραφικό σου, αν δεν κάνω λάθος, το 1995 ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβες ομάδα ως πρώτος προπονητής, σε παιδική βέβαια, σε εφηβικό τμήμα. Ναι. Ενρίες Πειραιώς, πώς ήταν η ομάδα, θύμισε μου. Πειραιώς ήταν η ομάδα, ναι. Ήταν το πρώτη δουλειά ως head coach, ας πούμε, σε παιδική ομάδα. Μέχρι τότε προπονούσα μόνο ακαδημίες. Ήμουν ακόμα φοιτητής όταν είχα αυτή τη δουλειά και η επόμενη μεγάλη δουλειά, αν θες, ήταν αμέσως μετά την επόμενη χρονιά όταν γύρισα από τις σπουδές μου. Ανέλαβα το παραλίμνη και είχα υπό την εποπτεία μου όλα τα τμήματα παιδικό, εφηβικό και αντρικό. Και εκεί ήθελα, αυτό ήθελα να σταθώ, ότι το 1995 εγώ πήγαινα ακόμα σχολείο και ενώ η διαφορά μας δεν είναι μεγάλη σε ηλικία, έτσι 4 χρόνια με περνάς, αλλά πήγαινα ακόμα σχολείο και εσύ είχες ξεκινήσει την προπονητική. Ξεκίνησε πάρα πολύ νέος την προπονητική. Ναι. Αυτό σου παρουσίασε προβλήματα τότε, δηλαδή σαν νεαρός που ήσουν σχεδόν συνομήλικος με τους συμπαίκτες σου. Μπορούμε να πούμε ότι στο παραλίμνη. Μικρότερο. Ακριβώ. Αυτό παρουσίασε καθόλου δυσκολίες στη δουλειά σου. Θα έλεγα πως όχι. Ενώ όλοι περίμεναν ότι θα είχε συμβεί το αντίθετο. Εγώ θα έλεγα πως όχι. Γιατί ξέρεις, τους παίχτες πρέπει να τους πείσεις. Δεν έχει να κάνει, νομίζω, στο τέλος της ημέρας ούτε με την ηλικία. Ούτε με τα βιογραφικά, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Ο παίκτης μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει τι βλέπουμε στο γήπεδο. Και το πρώτο πράγμα που θέλει να παίκτης, τον παίκτη δεν τον νοιάζει πόσα ξέρεις. Τον παίκτη τον νοιάζει πόσο νοιάζεσαι, καταρχήν. Οπότε, νομίζω, κι εγώ σαν νεαρός προπονητής, με όλη αυτή τη δίψα που είχα για δουλειά, βάζοντας άπειρες ώρες μέσα στο γήπεδο και δείχνοντας τεράστιο ενδιαφέρον, νομίζω ότι τα παιδιά και οι πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία, γιατί είχα παίχτες πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία, μέχρι και 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μπορούσαν να το καταλάβουν όλο αυτό και στήριξαν και βοήθησαν την προσπάθεια τη δικιά μου και όλης της ομάδας να χτίσουμε κάτι καλό στο παραλίμνη τότε και τα αποτελέσματα ήταν πολύ εμφανή στα επόμενα 2 χρόνια. Αυτά τα 2 χρόνια στο παραλίμνη σου έδωσαν την μεταγραφή, τα λέγαμε, το επόμενο σου βήμα, ως βοηθός βέβαια, στην ομάδα της ΑΕΚ. Ναι, είχα μια σεζόν εκεί ως βοηθός προπονητή και είχα και υπό την υποπτία μου τα τμήματα των γυναικών και των νεανίδων. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν, όπως είπα, θεωρητικά η ομάδα που έπαιξα κιόλας μπάσκετ, η ΕΠΑ, το ένα κομμάτι της ΑΕΚ. Οπότε με χαρά πήγα εκεί, είδα γνωστούς παλιούς φίλους και συνεργαστήκαμε άψογα. Και ακολούθησε ο Κεραυνός, έτσι, μία χρονιά στον Κεραυνό, στα εφηβικά, στα ακαδημαϊκό πάλι. Ναι, είχαμε, γύρισα πίσω στον Κεραυνό, μάλλον πήγα πρώτη φορά στον Κεραυνό, είχα το κάλεσμα για τα εφηβικά του Κεραυνού με αρκετά καλούς παίκτες και παιδιά που είχαν παιδεία, γιατί η Ακαδημία του Κεραυνού είναι γνωστή πώς δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και με τα παιδιά συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και μάλιστα
αρκετά από αυτά τα παιδιά μπόρεσαν και έπαιξαν και στο επόμενο επίπεδο. Πολύ σημαντικό αυτό και θα το συζητήσουμε και συνέχεια αυτό σε μια κουβέντα που θα κάνουμε γενικότερα για το αναπτυξιακό μιας και γνωρίζει αρκετά πράγματα και για αυτό το κομμάτι. Ακολούθησε η Ένωση Νέων Παραλίμνιων, επιστρέφει στο Παραλίμνη, πρώτη κατηγορία πλέον, για 2 χρόνια. Ναι, ναι, ήταν ένα πείραμα και μια πρόκληση που δεν ήθελα να πω όχι. Έχω σαν γνώμονα και σαν έτσι μότο στη ζωή μου ότι προτιμώ να σκεφτούμε τι έκανα από το τι δεν έκανα στο τέλος της ημέρας. Οπότε είδα την πρώτη Παραλιμνίου σχεδόν στα μέσα της χρονιάς. Όπου είχε ξεκινήσει η χρονιά, η ομάδα δεν πήγαινε καλά στην πρώτη κατηγορία. Οπότε μου ζήτησαν να επιστρέψω να τους βοηθήσω. Με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας του Κεραυνού έγινε αυτό. Δεν καταφέραμε, χάσαμε την πρόκριση, την κατηγορία από την ΕΝΑΔ με ελεύθερες βολές σε νεκρό χρόνο. Έμεινα άλλη μια χρονιά στην Ένωση, στη δεύτερη κατηγορία. Και από εκεί, όπως είπα, αρκετά παιδιά νομίζω αποφελήθηκαν από όλο αυτό, όπως και εγώ, και μπόρεσαν να παίξουν στο επόμενο επίπεδο και να κάνουν αρκετά σημαντικές καριέρες. Θυμάσαι κανένα όνομα να μας πεις έτσι μερικά ονόματα από τότε? Εντάξει, πολύ ξεκάθαρα. Ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος, ότι το παιδί παίζει ακόμα μπάσκετ, είναι αξιέπαινο. Την πρώτη μου χρονιά στην Ένωση του Παραλιμνίου φέραμε τον Παναγιώτη τον Τρισόκα να παίξει μπάσκετ, τον πήραμε από το ποδόσφαιρο και τον φέραμε να παίξει μπάσκετ. Οπότε μιλάμε για παιδιά που είτε σε ψηλότερο επίπεδο είτε σε λίγο πιο κάτω μπόρεσαν να παίξουν και να δώσουν πράγματα στο κυπριακό μπάσκετ. Και στη συνέχεια έχεις την τύχη να προπονήσεις τις 2 καλύτερες ομάδες στο γυναικείο χώρο της Κύπρου, την ΑΕΛ και τον Κεραυνό. Ναι, ήταν, όπως έχω πει, μ' αρέσουν οι προκλήσεις. Ήτανε κάτι όχι τόσο οικείο σε μένα, παρόλο που για λίγο στην ΑΕΚ είχα μια γενική ομάδα. Ήτανε κάτι όχι τόσο οικείο σε μένα, γιατί την περίοδο εκείνη η ΑΕΛ και η Κεραυνός ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι, το γυναικείο μπάσκετ θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Υπήρχαν παίκτριες πολύ, πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, με σπουδαία προσόντα. Οπότε η ΑΕΛ ερχόταν από πάρα πολλά χρόνια χωρίς τίτλο. Κυριαρχούσε ο Κεραυνός και δέχτηκα την πρόκληση και την πρόσκληση και μπορέσαμε να καταφέραμε να κερδίσουμε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα με την ΑΕΛ. Στο τελευταίο μάτς που έγινε στο παλιό Σολομονίδης, προτού γκρεμιστεί και φτιαχτεί το καινούργιο γήπεδο. Και την αμέσως επόμενη χρονιά, λόγω του ότι υπήρχε μια βεβαιότητα στα διοικητικά εκείνη τη στιγμή στην ΑΕΛ, συνέχισα την καριέρα μου στον Κεραυνό, όπου και εκεί επίσης πήραμε πίσω τα σκήτρα πλέον από την ΑΕΛ και για τις επόμενες χρονιές ήμασταν στην κορυφή του κυπριακού μπάσκετ στο αφορά του γυναικείου. Το γυναικείο, η ασχολία σου με το γυναικείο μπάσκετ, τη γυναικεία καλαθοσφαίρα, τι σου έδωσε σαν γνώση, σε σένα, στον Παναγιώτο Γιαννάρα, τι έδωσε το γυναικείο μπάσκετ? Υπομονή, καταρχήν. Μεγάλη υπομονή. Εντάξει, τα κορίτσια την εποχή εκείνη ήταν σχεδόν όλες, θα έλεγα, επαγγελματίες. Επαγγελματίες κυρίως στη συνείδηση και στον τρόπο δουλειάς. Όπως είπα προηγουμένως, το επίπεδο ήταν αρκετά ψηλό. Υπήρξε σεζόν που είχαμε μέχρι και 3 ξένες παίκτριες στο γυναικείο τότε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το επίπεδο προπόνησης και δουλειάς ήταν αρκετά ψηλό. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές από τον τρόπο προπόνησης μέχρι τον τρόπο προσέγγισης των παιχνιδιών. Κυρίως η ψυχολογία των κοριτσιών είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε πρέπει να μπορέσεις και εσύ να είσαι πιο προσαρμοστικός για να έχεις αποτέλεσμα. Ακολούθησαν 3 χρόνια ως βοηθός στην αντρική ομάδα πλέον του Κεραυνού. 3 χρόνια το 2006 μέχρι το 2009. Και το 2009 αναλαμβάνεις ως πρώτος προπονητής στην ομάδα. Ναι, το
2006 ξεκίνησε ο Κεραυνός μια συνεργασία με τον Κώστο Βασίλη τον Φραγκιά, ο οποίος μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Το έκανα με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι είχαμε πολύ, πολύ έτσι, σωστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα. Η ομάδα μπόρεσε να πάει στο τελικό του Euro Cup Challenge. Είχαμε πάρει ένα κύπελλο, ένα πρωτάθλημα. Συνεργάστηκα για πρώτη φορά, έτσι πιο πολύ μπήκα στο κομμάτι να είμαι με αθλητές ψηλού επίπεδου, γιατί όσο να είναι, είναι διαφορετικό να είσαι σε ομάδα πρωταθλητισμού. Ήμασταν σε μια διαδικασία του πρέπει σε κάθε αγώνα, διπλά παιχνίδια. Νομίζω όλο αυτό μας έδωσε, εμένα προσωπικά μου έδωσε πάρα πολλά στην καριέρα μου. Μπήκα εντελώς στη διαδικασία του επαγγελματισμού. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, φυσικά με όλη την ομάδα, το επιτελείο και τους παίκτες. Αλλά δούλεψα σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ σκληρά για να αντεπεξέλθω σε όλο αυτό. Και θεωρώ ότι εκεί ήταν και το ξεκίνημα του να μπορώ να περάσω στο επόμενο επίπεδο προπονητικά όσον αφορά και το κομμάτι της δουλειάς και της νοοτροπίας. Το 2010 πάλι ξεκίνησες σαν βοηθός, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έγινες πάλι πρώτος προπονητής στη συνέχεια. Για θύμισε μας λίγο την περίπτωση. Ναι, ήταν, έγινε δύο φορές όλο αυτό. Μάλλον η πρώτη φορά ήταν όταν είχε έρθει ένας Ισραηλίτης προπονητής, ο Άντια Ζουλάι. Ένας προπονητής με διαφορετική φιλοσοφία από την ελληνική, θα έλεγα. Η ομάδα ήταν πιο επιθετική. Δεν ήμασταν τόσο καλοί στο κομμάτι της άμυνας. Αυτό δεν λειτουργήσε ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα, αν και κάναμε κάποιες πολύ μεγάλες νίκες, χάσαμε κάποια παιχνίδια που δεν έπρεπε. Οπότε ήρθε απομάκρυση του coach, μου ζήτησαν να μείνω ως head coach και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό γιατί το πρώτο παιχνίδι παίζαμε με την ΑΕΛ, που τότε η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ δυνατή, είχε μέσα το Γιάννη το Γιαννούλη, Davis, Fels, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ήταν αίτητη μέχρι την τη στιγμή και τους κερδίσαμε μέσα στο Στρόβολο και μάλιστα από τα παράσημά μου θα έλεγα είναι το ότι εκείνο το μάτς έπαιξε για πάρα πολύ ώρα ο Χριστόφορος ο Ραζής, ήταν από τα πρώτα του παιχνίδια μπαίνοντας στο αντρικό, οπότε αυτό κρατάω περισσότερο από μία νίκη που είχε γίνει τότε. Λοιπόν, και στη συνέχεια ήρθε ο coach, ο Μέμος Ιωάννου, και ανάλαβε τα ενία της ομάδας και συνέχισα ως συνεργάτης του. Το 2011 όμως αναλαμβάνεις κανονικά σαν πρώτος προπονητής, μάλλον συνεχίζεις σαν πρώτος προπονητής για ακόμα 2 χρόνια. Μέχρι το 2013 ήσουν στον Κεραυνό ως πρώτος προπονητής. Ναι. Ήταν μια... ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, θεωρώ. Ήταν η στιγμή που η διοίκηση του Κεραυνού με τον κύριο Παπαέλληνα μου εμπιστεύτηκαν τα ενία της ομάδας από την αρχή. Θεωρώ πως δικαιώθηκαν και δικαιωθήκαμε όλοι, γιατί εκείνη τη χρονιά είχαμε φτιάξει μια ομάδα μοντέλο. Ήμασταν στο πρωτάθλημα 15-1, χάνοντας μόνο το τελευταίο μάτς που ήταν αδιάφορο. Χάσαμε την πρόκληση στην Ευρώπη λόγω κάποιων τραυματισμών την τελευταία στιγμή. Μπορέσαμε και κερδίσαμε το κύπελο, αλλά δυστυχώς χάσαμε το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η ομάδα έπαιζε εξαιρετικό μπάσκετ και ήταν όποιος μπορούσε να παρακολουθήσει τα παιχνίδια, έφυγε από το γήπεδο πολύ ευχαριστημένος από αυτό που παρουσιάζαμε. Την επόμενη χρονιά, συνεχίσαμε περίπου στα ίδια δεδομένα. Χάσαμε τον τελικό του κυπέλου στο σουτ και λύσαμε την συνεργασία μας πριν από τα play-off, ουσιαστικά 20 μέρες πριν το τέλος της σεζόν, κοινή συνενέση, και η ομάδα προχώρησε με τον κότς Κουρτόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, που τελικά έχασε τον τελικό πρωτάθλημα. Και το 2013 φεύγεις από την Λευκωσία, πας Λεμεσό για ακόμα μια φορά, αλλά αυτή τη φορά για τον Απόλλωνα και την αντρική ομάδα.
Πάλι, άλλη μια πρόκληση. Άλλη μια πρόκληση και άλλη μια απόφαση να δω τι μπορώ να κάνω και έξω από τα σε αχαρτογράφητα ύδατα, αν θες. Γιατί μέχρι τότε ήμουνα κοντά κεραυνός, παραλίμνη, αρκετά χρόνια με ένα μικρό πέρασμα από την ΑΕΚ, πέρα από το γυναικείο. Οπότε η ομάδα του Απόλλωνα ήταν μια ομάδα που όλα αυτά τα χρόνια βρισκόταν κοντά, αλλά ποτέ δεν είχε πιει νερό. Έφτανε στην πηγή και δεν είχε πιει νερό. Εκτός από μία φορά είχε κερδίσει ένα κύπελο. Όλοι τις τίτλοι ήταν ένα κύπελο που είχε κερδίσει. Οπότε πήγα στην ομάδα, φτιάξα μια ομάδα με διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Φέραμε κάποια παιδιά, δώσαμε πολύ σημασία στην άμυνα, αλλά θέλαμε πολύ να σουτάρουμε στο ανοιχτό γήπεδο. Φτιάξα μια ομάδα με πολύ καλό σουτέρ. Σαν απόλυτα outsider μπορέσαμε να αποκλείσουμε τον κεραυνό στον ημιτελικό του κυπέλου. Και σαν ακόμα μεγαλύτερο outsider, παίζαμε με το Αποέλ τον Μακφάντεν Γλυνιαδάκη μέσα στη Λευκοσία στον τελικό του κυπέλου και μπορέσαμε να κυριαρχήσουμε και να κερδίσουμε το κύπελο. Νομίζω ότι ίσως αυτός ο τίτλος να ήταν από τους πιο σημαντικούς, θα έλεγα, γιατί ήρθε έχοντας μια ομάδα με πολύ μικρό budget και σαν πολύ μεγάλο outsider. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό που θέλαμε να κάνουμε, γιατί προέκυψαν κάποια προβλήματα. Αμέσως μετά τον τελικό του κυπέλου χάσαμε τους μισούς ξένους παίχτες, για κάποιο λόγο. Παλέψαμε με την ΑΕΚ στον ημιτελικό του πρωταθλήματος, με τρεις ξένους το πρώτο μάτς και με τα υπόλοιπα μάτς με δύο ξένους, ενώ οι άλλοι είχαν έξι. Οπότε, μοιραία, χάσαμε τη σειρά. Πάντως, εκείνη η επιτυχία του Απόλλωνα με σένα στο τιμόνι παραμένει και η μοναδική από τότε μέχρι και σήμερα, έτσι. Ναι, είναι, νομίζω, φέτος έκανε μια καλή προσπάθεια ο Απόλλωνας, αλλά όπως είπα, για τον Απόλλωνα πάντα ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή, έφτανε κοντά στην πηγή, αλλά δεν μπορούσε να πιει νερό. Οπότε, εκείνη η χρονιά, νομίζω, ήταν ιδιαίτερη για όλους και για τους φίλους του Απόλλωνα. Είναι ξεκάθαρο και πολύ χαρακτηριστικό ότι περπατούσα στους δρόμους στη Λεμεσού και επειδή ο Απόλλωνας είχε πάρα πολύ κόσμο και ποδοσφαιρικό και πασχετικό, ο κόσμος με αγκάλιαζε, λες και είχε γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Ήταν ιδιαίτερη η χρονιά αυτή. Ναι, σας είχαν αποθεώσει και στο Τσίριο, θυμάμαι, ότι σας είχαν πάρει την ομάδα στο Τσίριο σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα του Απόλλωνα και είχε γίνει χαμός πραγματικά. Ναι, ήταν παντού πραγματικά, δηλαδή σύνδεσμοι φιλάθλων, μέσω δρόμο σταματούσαν για να δώσουν συγχαρητήρια, να μιλήσουν, να κάνουν. Ήταν πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό. Ακολούθησε ακόμα μία επιστροφή στο Παραλίμνη, το 2014. Δεν έμεινες όμως όλη τη χρονιά εκεί. Νομίζω το Μάρτιο, κάπου μέσα Μαρτίου, μεταπήδησε πάλι στον κεραυνό. Ναι, ήταν οι μεγάλες αγάπες, έτσι. Δεν ξεχνιούνται και Παραλίμνη και Κεραυνός. Παραλίμνη είναι από εκεί που ξεκίνησα. Ο Κεραυνός είναι η ομάδα που μου δώσει την ευκαιρία να αντρωθώ μπασκετικά, προπονητικά. Το Παραλίμνη με πλησίασε πολύ έντιμα και πολύ ξεκάθαρα τη χρονιά εκείνη. Ήταν η πρώτη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Θέλανε να φτιάξουν μια ομάδα με πάρα πολύ μικρό μπάτζετ και να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό. Ζήτησαν τη βοήθεια, ήμουν πολύ θετικός σε όλο αυτό και πιστεύω ότι κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα ο κεραυνός συνέχισε να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με απομάκρυνση προπονητή, οπότε μου ζητήθηκε στα play-off ασικά να τους βοηθήσω. Κύρισα πίσω, δεν τα καταφέραμε, τελείωσε η χρονιά και πήρε ο καθένας τον δρόμο του. Ακολούθησε από ΕΛΕ και εγώ σε γνώρισα. Η πρώτη μας επαφή ήταν το 2015 στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μια δύσκολη χρονιά για τους γαλαζοκίνδυνους εκείνη η σεζόν. Ναι, με τα βίας ξεκινήσαμε τη χρονιά με το ΑΠΟΕΛ. Είχαμε κάποια κακά αποτελέσματα. Θεωρώ το μεγαλύτερο λάθος που είχε γίνει εκείνη τη χρονιά ήταν το recruiting της ομάδας.
Είχαμε κάνει κάποια λάθη και ήταν η πρώτη, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν και για μένα ένα καλό μάθημα, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που δεν είχα κάνει σωστές επιλογές ή όσο θα ήθελα σε ξένους παίχτες. Γιατί όλα τα επόμενα χρόνια οι επιλογές που έκανα στους παίχτες ήταν τέλειωνε η σεζόν με 0 έως μία αλλαγή. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο κομμάτι της ομάδας, δεν πιστεύω στους superstar και πιστεύω στο χτίσιμο όλο αυτού. Οπότε απέφευγα να κάνω και αλλαγές και όλο αυτό μας δικαίωνε κάθε χρόνο με οποιαδήποτε ομάδα κι αν ήμουν. Με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ ξεκινήσαμε στραβά, με την έννοια ότι το recruiting δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι. Φάνηκε τελικά, βγήκε σιγά σιγά μέσα στα παιχνίδια, είχαμε κάποιες καλές νίκες, είχαμε και κάποιες ήττες. Αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας, κοινή συνενέση για το καλύτερο της ομάδας. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, ο πρώτος που πρέπει να δίνει το κομμάτι της ευθύνης και να ξεκινάει με κάποια αλλαγή είναι ο προπονητής. Το πιστεύω και το πίστευα σε όλη μου την καριέρα, ότι οι παίχτες κερδίζουν, οι προπονητές χάνουν. Οπότε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ συνέχισε χωρίς εμένα. Δυστυχώς δεν άλλαξαν και πολλά. Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η δουλειά μας. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε, ξεχνάς την Κύπρο, φεύγεις εξωτερικό, ξεχνάς εισαγωγικά βέβαια, πάντα. Ναι. Πρώτος σου σταθμός ήταν η Τινησία, οι Ράντες, έτσι. Ναι, μια ομάδα ιστορική, είχε περάσει από εκεί και ο Λίνος ο Γαβρίλ, στον παρελθόν. Όλα ξεκίνησαν πολύ όμορφα, θα έλεγα, στην ομάδα της Τινησίας. Μπάσκετ αρκετά καλό επίπεδο, αρκετά ψηλό επίπεδο. Άλλωστε, αυτά τα παιδιά κέρδισαν και το Παναφρικανικό, αν δεν κάνω λάθος, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το επίπεδο μπάσκετ είναι αρκετά καλό. Η ομάδα είχε τελειώσει την πρώτη φάση του πρωταθλήματος με ρεκόρ 11-1 και εκεί δυστυχώς ήρθε η ρήξη. Γιατί είχαμε συμφωνήσει κάποια πράγματα με την διοίκηση, τα οποία τελικά δεν τηρήθηκαν. Ενώ παίρναμε μέρος και σε κάποιες διεθνείς διοργανώσεις, δεν έγινε όλο αυτό. Ήρθε η ρήξη με την διοίκηση, ήρθαμε τελικά σε μια συμφωνία και έφυγα από την ομάδα, παραιτήθηκα λίγους μήνες μετά. Παράλληλα, εκείνον τον καιρό είχες και την Εθνική Κύπρου, στην οποία κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, πετυχαίνοντας μάλιστα και μια πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Ελβετίας. Ναι, ήταν η Εθνική Ομάδα ήταν ένα κομμάτι όλα αυτά τα χρόνια, ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και στην καριέρα μου και στην καρδιά μου. Γιατί το να προπονείς ένα σύλλογο είναι εντελώς διαφορετικό από το να προπονείς εθνική ομάδα. Και με κάθε ευκαιρία δίναμε όλοι, και οι προπονητές αλλά και οι παίχτες, το 100% για να μπορούμε να στηρίζουμε αυτή την ομάδα. Με την Ελβετία θυμάμαι ότι λιγότερο, ένα λεπτό νομίζω ήμασταν πίσω 7 πόντους, λιγότερο από λεπτό ήμασταν πίσω 7 πόντους. Και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής ομάδας μετά από 8 χρόνια σε διεθνές επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και εκτός έδρας κιόλας, που σπάνια κάνει, όπως και να το κάνουμε, η εθνική μας εκτός έδρας δυστυχώς δυσκολεύεται. Ναι. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη και απέναντι σε μια εθνική, η Ελβετία, η οποία ήταν και πάρα πολύ καλή, έτσι. Ναι, ήταν αρκετά καλή ομάδα. Με πολύ καλό ρόστερ, παιδιά με εμπειρία, παιδιά που μπορούσαν να σουτάρουν την μπάλα πολύ καλά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Και νομίζω αυτή η εμφάνιση έτσι μας έδωσε φτερά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ακολούθησε το Κατάρ, εκεί που σε βρίσκουμε και τώρα. Έχεις αναλάβει και την εθνική ομάδα της χώρας. Έτσι, πες μας λίγα πράγματα για τη σημερινή σου. Μετά την Τινησία, για να είμαι ειλικρινής, με το που γύρισα στην Κύπρο, είχα κάποιες προτάσεις και είχα και προτάσεις για να επιστρέψω στην Τινησία. Αλλά
προτίμησα έτσι να πάρω λίγο χρόνο να ηρεμήσω, να ξεκουραστώ έτσι, να σκεφτώ λίγο το επόμενο βήμα. Και εκεί εμφανίστηκε η πρόταση από την Qatar Club, από την ομάδα του Qatar. Τη συζητήσαμε, συμφωνήσαμε και λίγο αργότερα μετακόμισα στο Qatar από το 2017. Έκανα 2 χρόνια ουσιαστικά με την ομάδα της Qatar Club, η οποία αυτή κι αν ήταν επιτυχία, γιατί όντας ιστορική ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια, η καλύτερη θέση που είχε πάρει ήταν η 8η στο πρωτάθλημα. Οπότε ήταν σε μια περίοδο πολύ άσχημη η ομάδα. Μπορέσαμε και επαναφέραμε την ομάδα μέσα σε μια σεζόν στα ψηλά. Κερδίσαμε το κύπελλο του Κατάρ και δυστυχώς χάσαμε το πρωτάθλημα στην παράταση. Η δεύτερη χρονιά συνεχίστηκε εξίσου καλά. Μπορέσαμε να τερματίσουμε στην 3η θέση. Όλο αυτό θεωρώ ότι έτσι κέντρισε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και ήρθε η πρόταση για να αναλάβω τις τύχες της εθνικής ομάδας. Είναι ένα πολύ καινούριο project, πάρα πολύ καινούριο project. Η εθνική ομάδα του Κατάρ έχει προκριθεί μία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο το 2006 και αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι πέρσι, μέχρι φέτος, στην εθνική ομάδα ήταν αυτά τα παιδιά που έπαιξαν το 2006. Οπότε ήταν μια πολύ γερασμένη ομάδα και πήραμε την απόφαση να καθαρίσουμε εντελώς όλο αυτό, να δώσουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά να μπουν στην ομάδα. Και εδώ και ένα χρόνο το παλεύουμε, προσπαθούμε, έχουμε μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 22 χρόνια. Δηλαδή με παιδιά από 18 μέχρι 23-24 και προσπαθούμε σιγά σιγά να κτίσουμε νοοτροπία καταρχήν, γιατί η εθνική ομάδα, όπως είπα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, να κτίσουμε νοοτροπία, να βάλουμε κάποιες βάσεις σε ένα κομμάτι τακτικής, σε ένα πλάνο με το οποίο θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα και να εντάξουμε σιγά σιγά όλα αυτά τα παιδιά. Η επεφέση με αυτά τα παιδιά πώς γίνεται, δηλαδή θέλω να πω πόσο συχνά βρίσκεστε μαζί? Προσπαθήσαμε πέρσι το καλοκαίρι να έχουμε, όταν πήραμε την απόφαση να κάνουμε την ανανέωση στην ομάδα, προσπαθήσαμε πέρσι το καλοκαίρι να έχουμε σχεδόν 2 μήνες. Δηλαδή πήραμε όλα αυτά τα παιδιά, ενώ δεν υπήρχαν υποχρεώσεις, κάναμε ένα camp, πήγαμε σε κάποια φιλικά, σε κάποια τουρνουά, και να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά τα παιδιά να σταθούν στο ψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ήταν ένα έτσι καλό μάθημα και ένας προάγγελος του τι θα ακολουθούσε. Είδαμε τις αδυναμίες μας, είδαμε τις δυνατότητες μας και πλέον δυστυχώς με όλα αυτά που γίνονται οι επαφές μας είναι μόνο ανάμεσα στα παράθυρα. Προσπαθούμε να κλέβουμε όσο πιο πολλές μέρες μπορούμε ανάμεσα στα παράθυρα και ίσως λίγο καιρό κάθε καλοκαίρι, γύρω στις 20 μέρες με ένα μήνα, που θα τους έχουμε κοντά, γιατί όπως είπα είναι καινούργια ομάδα και πρέπει να μπουν πάρα πολλά πράγματα και να τα αφομοιώσουν σιγά σιγά. Αυτή η διαδικασία των παραθύρων της FIBA, πώς την έχεις αντιμετωπίσει εσύ, πώς την βλέπεις? Είναι όλο αυτό λίγο περίεργο. Είναι όλο αυτό λίγο περίεργο. Δεν ξέρω αν στο τέλος της ημέρας θα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα το μπάσκετ είναι πιο κάτω, έτσι, γιατί στα παράθυρα χάνεις αρκετούς παίχτες πρώτης σειράς που θα μπορούσαν να είναι εκεί. Είναι μια καινούργια διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι φυσικά και την άλλη όψη του νομίσματος, ότι τα παιδιά ίσως να χρειάζονται το καλοκαίρι οι επαγγελματίες, αθλητές, να ξεκουραστούν λίγο περισσότερο, να φροντίσουν το σώμα τους. Θα δείξει, νομίζω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει αρχίσει να λειτουργεί. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, πραγματικά. Εντάξει, αυτό με το καλοκαίρι δεν ισχύει και σε όλες τις βαθμίδες, γιατί είδαμε την Κύπρο να δίνει παράθυρα κανονικά με την εθνική ομάδα και το καλοκαίρι να έχει άλλον έναν όμιλο, τον οποίο πρέπει να τον τρέξει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι. Με τον παλιό τον τρόπο δηλαδή. Οπότε ακόμα και η FIBA νομίζω ότι ψάχνεται να βρει τη σωστή διαδικασία.
Γι' αυτό λέω ακριβώς, επειδή όλο αυτό δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ακόμα. Όλες αυτές οι διαμάχες, όλες αυτές οι κόντρες που υπάρχουν, το ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει, αν επιτρέπεται, αν μπορεί, δεν μπορεί κτλ. Νομίζω όλο αυτό είναι λίγο μπερδεμένο ακόμα. Ίσως να μπορέσουν να φτιάξουν τη φόρμουλα κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι και πολύ σίγουρος το τι είναι καλύτερο τελικά. Ωραία. Είσαι στο εξωτερικό αρκετά χρόνια πλέον, από το 2016, 4 χρόνια με το φετινό. Πες μας τις εμπειρίες σου ως προπονητής που έχει φύγει από την Κύπρο και έχει πάει στον εξωτερικό. Τι έχει αλλάξει στην καθημερινή σου ζωή, στην προπονητική, σε όλα γενικότερα. Εντάξει, πλέον όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό και λες ότι είσαι επαγγελματίας προπονητής, είσαι επαγγελματίας προπονητής, έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία συζήτηση περί αυτού. Δηλαδή, ξυπνάς, κοιμάσαι, αναπνέεις μπάσκετ από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύεις, επιμορφώνεσαι, έχεις meetings, συζητήσεις. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον μπάσκετ, που νομίζω ότι τελικά είναι και ο μοναδικός τρόπος, τώρα είτε είσαι προπονητής είτε είσαι αθλητής, για να μπορέσεις να εξελιχθείς και να πας στο επόμενο επίπεδο. Θα έλεγα ότι η εθνική ομάδα της Κύπρου, όπως και η ομάδα του Κεραυνού κυρίως, με την οποία είχαμε αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκά κύπελα, αλλά και με την εθνική ομάδα, όλοι αυτοί οι διεθνείς αγώνες μου έδωσαν πάρα πολλά πράγματα. Είναι άλλο το μπάσκετ της Ευρώπης, άλλο το μπάσκετ της Ασίας. Εμείς εδώ έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε λίγο πιο κοντά τα δύο. Νομίζω πως αυτό έχει εκτιμηθεί κυρίως εδώ στη χώρα. Γι' αυτό άλλωστε και έχουν αυξηθεί ραγδαία οι Έλληνες προπονητές που δουλεύουν στο Κατάρ πλέον. Οπότε όλα αυτά προστίθενται και δημιουργούν τελικά και την εικόνα σου, την φιλοσοφία σου και την όλη λογική σου απέναντι στο παιχνίδι. Το να παίζεις εδώ απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Αυστραλία, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Έτσι. Μια ομάδα που ήταν στους 4 της Ολυμπιάδας, μια ομάδα με 7-8 NBA παίκτες, αντιλαμβάνεσαι ότι το επίπεδο είναι εντελώς διαφορετικό. Όλα αυτά, όπως είπα, σου φτιάχνουν, έτσι, σου διαμορφώνουν το χαρακτήρα, τον προπονητικό, τη φιλοσοφία, αλλά και σου δίνει και το έναυσμα να προσπαθήσεις ακόμα παραπάνω. Ναι, ναι, είναι κάτι θεωρώ δηλαδή, γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά από ό,τι σας ακούω και κάτι διάνοιες συζητήσεις που έχουμε κάνει, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το να είσαι εκτός συνόρων. Έτσι, έτσι είναι, και απ' την άλλη νομίζω είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις καλά με αυτό που είσαι αποφασίσει να κάνεις, δηλαδή ο σεβασμός που εισπράττεις σαν προπονητής και αυτό που έχεις προσφέρει και αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι ιδιαίτερος. Όπως είπα, όλο αυτό έχει εκτιμηθεί κυρίως εδώ στο Κατάρ. Γι' αυτό και πλέον οι περισσότερες ομάδες έχουν στραφεί προς Έλληνες προπονητές. Όλη αυτή η διαφορετική φιλοσοφία, η διαφορετική προσέγγιση προς το παιχνίδι, προς την προπόνηση, προς την προετοιμασία, νομίζω τους έχει δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι ίσως να ταιριάζει όλο αυτό τελικά στην ιδιοσυγκρασία της χώρας και να στραφούν προς την ελληνική αγορά. Το 2016 που έφυγες από Κύπρο, αποφάσισες να πας στην Τινησία, στη Ραντέση, όπως είπες και εσύ, μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα της Αφρικής, τέλος πάντων. Μια μεγάλη δύναμη του χώρου. Εσύ δεν είχες φύγει ποτέ από την Κύπρο. Πώς τους έπεισες να σε πάρουν, να φτάσουν στη συμφωνία μαζί σου? Να σε εμπιστευτούν, να πιστέψουν ότι υπάρχει Κύπριος προπονητής μπάσκετ. Εντάξει, γεγονός ότι βοήθησε η παρουσία του Λίνου του Γαβριήλεκη, έτσι. Γιατί είναι αυτό που συμβαίνει και εδώ στο Κατάρ, ότι με το που ήρθαν Έλληνες προπονητές, ανοίγουν οι πόρτες και για περισσότερους Έλληνες προπονητές. Όταν ένας Έλληνας Κύπριος προπονητής πάει κάπου και κάνει καλή δουλειά,
νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να σε εμπιστευτούν. Αλλά θεωρώ ότι και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η Εθνική Ομάδα. Δηλαδή, το να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής, πέρα από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με τους συλλόγους και όλο αυτό, και την ευρωπαϊκή πορεία που είχαμε κάνει με τις ομάδες μας, νομίζω ότι να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής μετράει σε κάθε επόμενη δουλειά που θα πάρεις. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να στοχεύσω ότι μετρά πάρα πολύ το ότι ήσουν ομοσπονδιακός προπονητής, αλλά και φυσικά και η πορεία που έγινε με την εθνική που προαναφέραμε, έτσι. Ναι, η εθνική ομάδα, νομίζω, στην περίοδο που ήμασταν εκεί με τους συνεργάτες μου, είχε κάνει πολύ αξιοπρόσεκτα πράγματα. Ξεκινήσαμε και πήγαμε στους, αν και το 13 με 15 μέρες προειδοποίηση, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν τότε τα οικονομικά στη χώρα, και μπορέσαμε να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο απέναντι στο Λουξεμβούργο, μέσα στο Λουξεμβούργο. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά. Δυστυχώς το 2015 δεν έγινε εφικτή η παρουσία μας στους αγώνες μικρών κρατών. Το 2017, σε μια διοργάνωση όπου κανείς δεν μας περίμενε και κανείς δεν μας υπολόγιζε, είναι ξεκάθαρο άλλωστε ότι τελευταίο μάτς της διοργάνωσης είχαν βάλει το Ισλανδία-Μαυροβούνιο, γιατί θεωρούσαν όλοι ότι θα είναι η πρώτη-δεύτερη θέση. Μπορέσαμε να κερδίσουμε όλα τα μάτς. Μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ισλανδία, μπορούσαμε να κερδίσουμε το Μαυροβούνιο, με παίκτες που αγωνιζόντουσαν είτε VTB League, είτε Αντριατική, είτε στην Ισπανία, σε μεγάλα πρωταθλήματα. Κάναμε, νομίζω, μια τεράστια υπέρβαση για την εθνική ομάδα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πέρα από αυτά, είχαμε, όπως είπες και εσύ, φτάσαμε πολύ κοντά στο να προκριθούμε στο Ευρομπάσκετ. Δυστυχώς χάσαμε στις λεπτομέρειες εντός έδρας από την Ισλανδία, που ήταν υπερπλήρης. Κερδίσαμε την Ελβετία δύο φορές. Είχαμε κάνει σε διάφορα τουρνουά μεγάλες νίκες απέναντι σε Ρουμανία, που ήταν φιλοξένησε όμιλο του Ευρομπάσκετ, Εσθονία. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα είχε αποκτήσει χαρακτήρα την περίοδο. Μπόρεσε να κάνει μεγάλα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή έφτασε στο πικ και όλη αυτή η ανανέωση που γίνεται τώρα, νομίζω ότι ήταν απαραίτητη. Ήταν απαραίτητη και κάθε rebuilding χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πίστη, χρειάζεται στήριξη. Τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά, οι περισσότεροι παίζουν για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα και με τα βίας παίζουν στους συλλόγους τους. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο και μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα. Πριν από οτιδήποτε, να πω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει όλη αυτή η προσπάθεια να στηριχθεί με έναν ντουραλιζέ παίχτη. Γιατί είναι κάτι που το βιώνω και εγώ στο Κατάρ. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα εδώ δεν έχει ντουραλιζέ παίχτη. Ίσως είναι η πιο σημαντική περίοδος για να μπορέσει η ομάδα να βρει τα πατήματά της, το να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια ένας έμπειρος και καλός ποιοτικός ξένος παίκτης. Αυτό ισχύει και για την Κύπρο, νομίζω, και θα ήταν ευχής έργο να γίνει το συντομότερο δυνατό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Θα πρέπει να βοηθήσει σημαντικά και το κράτος για να προχωρήσουν. Όπως είπατε. Ήθελα να πω πως κάτι που σχολιάζαμε συνέχεια και τότε όταν είχες ίσως στην Εθνική από τους ΣΑΜΚΕ του 2017, τότε στο Μαυροβούνιο, και συνεχίζεται νομίζω μέχρι σήμερα παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει σε παίκτες, στο τεχνικό team κλπ. Είναι το οικογενειακό κλίμα που βλέπουμε στην Εθνική, είναι κάτι που χτίστηκε από τότε και διατηρείται μέχρι σήμερα και είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Θυμάμαι ότι το είχατε εμπίσει και το είχατε έτσι αναφέρει αρκετά από τότε. Ήταν ο πρώτος στόχος που είχαμε όταν αναλάβαμε την Εθνική με τους συνεργάτες μου το 2013. Επειδή υπήρξαν κάποιοι τριγμοί στην Εθνική Ομάδα,
Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν ότι άλλο ο σύλλογος, άλλο η ομάδα και άλλο η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να την προσεγγίσεις από το Α μέχρι το Μ είναι εντελώς διαφορετικός με τον τρόπο που θα προσεγγίσεις ένα σύλλογο. Αυτό προσπάθησαμε να το περάσουμε στα παιδιά, να νιώσουν όλοι έτσι την εθνική ομάδα πιο οικία από ότι ένιωθαν τους συλλόγους τους, να την νιώσουν δικιά τους ομάδα, όπως και όλη η Κύπρος πρέπει να νιώθει κάθε εθνική ομάδα δικιά της ομάδα, και να καταλάβουν ότι μόνο με την προσωπική υπέρβαση και το να βάλουμε κάτω όλοι τον εγωισμό μας για το καλό της ομάδας θα μπορούσαμε να πετύχουμε πράγματα. Αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο από τις πρώτες μέρες. Βλέπαμε παιδιά που ήταν πρωταγωνιστές στις ομάδες τους να είναι στον πάγκο και να κουνάνε την πετσέτα και να στηρίζουν τους συμπαίκτες τους χωρίς καν να πάνε παρκέ. Όλο αυτό θεωρώ ότι ήταν η πρώτη κατάκτησή μας σαν προπονητικό team όταν λάβουμε την εθνική ομάδα. Και λόγω αυτού πιστεύω ότι ήρθαν και τα υπόλοιπα σιγά σιγά, οι καλές εμφανίσεις, οι μεγάλες επιτυχίες και τα χρυσά μετάλλια στο Σάμπιο. Πολύ ωραία. Θυμάμαι μάλιστα περίπτωση, πρέπει να ήταν στο ΣΑΜΚΕ, παίκτης να σου λέει να σου αρνείται να μπει μέσα, γιατί αυτοί που ήταν ήδη στην πεντάδα να παίζουν καλά. Έτσι σου είπε δηλαδή. Γεγονός. Είχα βάλει παίκτη στην καρέκλα της αλλαγής και έκανα δεύτερη σκέψη, πήγα κοντά του και μου λέει «Coach, καλύτερα να πάω πίσω», λέει. «Έχεις δίκιο, άσε, παίζει καλά αυτός που είναι μέσα», δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, γιατί όλη αυτή ήταν η λογική όλων των παιδιών. Ήταν η λογική και η νοοτροπία όλων των παιδιών που είχαμε στην εθνική ομάδα. Κανείς δεν ενδιαφερόταν ούτε για τον χρόνο συμμετοχής του, ούτε για τους πόντους του. Μας ενδιέφερε όλους η εικόνα της ομάδας, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν κερδίζει ούτε ο Γιαναράς, ούτε ο Κατσαρός, ούτε κανένας, κερδίζει η ομάδα. Χάνει η ομάδα. Οπότε, αν έχω σκοράρει και η ομάδα μου έχει χάσει, δεν πάω από το να έχω χάσει. Αυτή η φιλοσοφία έχει περάσει και στην εθνική του Κατάρ. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί οι συνθήκες εδώ είναι πολύ ιδιαίτερες. Είναι ιδιαίτερες γιατί οι περισσότεροι Καταριανοί παίκτες, αν όχι όλοι, δεν έχουν ανάγκη να παίξουν μπάσκετ. Είναι η ευμάρεια που υπάρχει στη χώρα και ο πλούτος, αν θες, και η άνεση οικονομική που έχουν όλα αυτά τα παιδιά, δεν τους δίνει το εσωτερικό κίνητρο που θα έπρεπε να έχουν για να μπουν στο παρκέ, είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, για να κάνουν περισσότερα πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε να τους περάσουμε είναι ότι μπορούν να είναι ό,τι θέλουν και οτιδήποτε είναι στο Κατάρ, αλλά βγαίνοντας έξω από τα σύνορα, κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Το μόνο που ενδιαφέρει τον οποιονδήποτε μας βλέπει είναι η εικόνα που παρουσιάζουμε μέσα στο γήπεδο. Και προσπαθούμε με τους συνεργάτες μου να τους περάσουμε όλη αυτή την νοοτροπία, ότι εμείς πρέπει να πάμε να ματώνουμε σε κάθε παιχνίδι, να είμαστε μια οικογένεια, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, γιατί στο τέλος της ημέρας έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον. Οπότε όλο αυτό θα μας βοηθήσει και θα μας οδηγήσει σε επιτυχίες στο μέλλον. Και φαντάζομαι είναι ακόμα πιο δύσκολο, καθώς όπως μας είπες, είναι νεαρά παιδιά οι περισσότεροι από αυτούς. Ναι, είναι νεαρά παιδιά όλοι. Είναι νεαρά παιδιά όλοι που είτε δεν έχουν βρεθεί σε τέτοιο επίπεδο, είτε δεν έχουν δει τον μπάσκετ με αυτόν τον τρόπο μέχρι τώρα. Οπότε γίνεται μεγάλη προσπάθεια, όπως είπα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει έτσι μια σύμπνοια στην εθνική ομάδα και με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και με το staff, αλλά και με τους παίκτες. Αλλά όλο αυτό πρέπει να το πάμε στο επόμενο επίπεδο, αν θέλουμε να έχουμε τύχη. Ωραία, και μιας και περάσαμε σε αυτή την κουβέντα, ας έρθουμε και στην Κύπρο να μας πεις, παρακολουθείς φαντάζομαι τα όσα συμβαίνουν, είναι και ο γιος σου εδώ στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, τα παρακολουθείς ακόμα πιο στενά. Πες μας πώς έχεις δει το πρωτάθλημά μας τα τελευταία χρόνια, από τότε που λείπεις, και πολύ περισσότερο την φέτινη σεζόν. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να έχει αντίθετη άποψη ότι δυστυχώς το επίπεδο του προαθήματος κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή όταν μιλάμε για παιδιά, ας πούμε, όταν ήμασταν εμείς όπως ο Μακφάντεν,
όπως ο Λινιαδάκης, απ' την άλλη στην ομάδα τη δικιά μου είχαμε τον Χάτσερ, είχαμε τον Κρόκερ, παιδιά που έχουν παίξει Ευρωλίγκα. Συγκριτικά με τους παίκτες που εμφανίζονται, τους ξένους παίκτες που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Από εκεί πέρα, ίσως θα ήταν όχι απλά αναγκαία, αλλά επιβεβλημένη η μείωση των ξένων άμεσα. Δεν θέλω να πάω σε ακραίες λύσεις και εισηγήσεις του τύπου να πάμε πίσω στους δύο ξένους, γιατί προφανώς και δεν θα υπάρχουν ούτε τα νούμερα, νομίζω, να καλύψουμε όλες αυτές τις θέσεις, αλλά ούτε και το επίπεδο που θα θέλαμε να κρατήσουμε. Γιατί όταν θέλουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στους Κύπρους παίχτες, πρέπει να κρατήσουμε και ένα επίπεδο συναγωνισμού που θα τους βοηθήσει να βελτιωθούν. Αλλά θεωρώ τουλάχιστον τρεις ξένους σε κάθε ομάδα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ιδανικό για να μπορέσει να ενισχυθεί το κυπριακό στοιχείο και να μπορέσει η εθνική ομάδα, από τη στιγμή που έχει ανάγκη αυτά τα νέα παιδιά, να επενδύσει πάνω τους. Νομίζω ότι δεν γίνεται κανείς παίκτης μόνο με τις προπονήσεις. Αν δεν πάρει χρόνο συμμετοχής και αν δεν πέσει στα βαθιά για να μάθει να κολυμπάει. Βέβαια, και αν το πάρουμε και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, περιμένουμε από παιδιά που έχουν 5 λεπτά συμμετοχή στις ομάδες τους να παίξουν 20 και 30 λεπτά με την εθνική ομάδα, που είναι κάτι δυσανάλογο. Είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και αν έχουν το ταλέντο όλα αυτά τα παιδιά, δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα στη διάρκεια της χρονιάς στη διαδικασία του να πρέπει να το κάνουν όλο αυτό και να πρέπει να βγουν μπροστά, να πάρουν μεγάλα σούτ και μεγάλες φάσεις, έτσι. Οπότε αν αυτό δεν γίνει μέσα από τα σωματεία, δεν μπορεί να αποδώσει στην εθνική ομάδα. Άρα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Η εθνική δεν φτιάχνει παίχτες. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους. Είναι κάτι που προσπαθώ και εδώ, και κάτι που προσπαθούσα και στην Κύπρο όσο καιρό ήμουνα, να το περάσω. Η εθνική ομάδα δεν φτιάχνει παίκτες. Η εθνική ομάδα πρέπει να πάρει τους καλύτερους παίκτες ανά πάσα στιγμή για να μπορέσει να φτιάξει μια καλή ομάδα. Τα σωματεία είναι αυτά που πρέπει να κάνουν τη δουλειά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να φτιάξουν οι παίκτες. Και μια τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε. Έχεις δουλέψει αρκετά χρόνια στο αναπτυξιακό και στον Κεραυνό και στο Παραλίνι παλιότερα. Πες μας έτσι, δώσε μάλλον κάποιες συμβουλές στους προπονητές που ασχολούνται με το αναπτυξιακό αυτόν τον καιρό. Τι θα πρέπει, πώς θα πρέπει να διαχειριστούν καταστάσεις και τι θα πρέπει να είναι η δουλειά τους. Όταν ανέλαβα την εθνική ομάδα, ξεκινήσαμε, επαναδραστηριοποιήσαμε, αν θες, το αναπτυξιακό κομμάτι, βάζοντας περιφερειακούς προπονητές σε κάθε επαρχία. Αυτό πριν πάρουμε την εθνική ομάδα του 2013, για αρκετά χρόνια είχε εξαλείψει. Βάλαμε περιφερειακούς προπονητές σε κάθε επαρχία και υποχρεώσαμε να μαζεύονται τα παιδιά, επίλεκτοι αθλητές, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, να τους βλέπουν οι περιφερειακοί προπονητές, για να έχουμε έτσι μια πιο σφαιρική άποψη για το τι έρχεται από κάτω όσον αφορά τα ταλέντα μας. Και πάλι θα εστιάσω στο κομμάτι συλλόγοι. Οι ομάδες είναι αυτές που φτιάχνουν παίκτες. Οι προπονητές των αναπτυξιακών, θα έλεγα ότι μοιραία έχουν λίγο χάσει οι περισσότεροι, γιατί δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι, έτσι. Οι περισσότεροι έχουν χάσει λίγο τον προσανατολισμό, με την έννοια ότι ψάχνουμε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Στα αναπτυξιακά δεν πρέπει να υπάρχει στόχος του αποτελεσμός. Φυσικά όλοι θα παίξουν για να κερδίσουν. Φυσικά όλοι θα προετοιμάσουν τις ομάδες τους για να κερδίσουν. Ο καλός προπονητής στις αναπτυξιακές ομάδες κρίνεται από το πόσους παίκτες θα μπορέσει να δώσει στο μέλλον σε κάποια αντρική ομάδα και κατ' επέκταση σε εθνικές ομάδες. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, να μπορούμε να διακρίνουμε παιδιά τα οποία ίσως σήμερα να μην είναι έτοιμα, αλλά να έχουν μια προοπτική μετά από 2-3 χρόνια να φτάσουν σε ψηλότερο ταβάνι από κάποια παιδιά που είναι πιο έτοιμα αυτή τη στιγμή, και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλα αυτά τα παιδιά, να μπορέσουμε να τα σπρώξουμε, να τους δώσουμε κατευθύνσεις, να τους βάλουμε σε μια διαδικασία και μια νοοτροπία ότι
η δουλειά και η προπόνηση δεν τελειώνει με τις 2 ώρες προπόνησης με την ομάδα μέσα στο γήπεδο, να επενδύσουν λίγο χρόνο περισσότερο στον εαυτό τους, μαζί με προπονητές, μαζί με γυμναστές, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη γενιά αθλητών των αντρικών ομάδων, αλλά και της εθνικής ομάδας. Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος. Τώρα, αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με το αποτέλεσμα και με το πρωτάθλημα K16, K14, δεν ξέρω τι, τότε όλα αυτά είναι ευχής έργων. Αλλά να μην χάνουμε το δάσος, γιατί απλά μπορούμε να δούμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή το δέντρο. Να πρέπει να δούμε λίγο πιο μακριά και να επενδύσουμε και εμείς σαν προπονητές στο μέλλον. Ακριβώς. Και νομίζω ότι για ένα προπονητή να λέει ότι έχω βγάλει αυτόν τον παίχτη και αυτόν τον παίχτη, δίνει και σαν, μπορεί να είναι αντίστοιχο μια κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και σε πρώτη κατηγορία κιόλας, έτσι. Ναι, ναι, θεωρώ πως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί όταν μπορείς να, σε εισαγωγικά, να υπερφανεύεσαι ότι πήρες κάποια παιδιά και μπόρεσες να τους δώσεις τη δυνατότητα να δείξουν το ταλέντο τους, να το εξελίξουν και να φτάσουν στο ψηλότερο επίπεδο, νομίζω τώρα ότι όλο αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για κάποιον προπονητή. Γιατί είμαστε προπονητές, είμαστε παιδαγωγοί. Πέρα από το μπάσκετ, οφείλουμε να δίνουμε στα παιδιά και πάρα πολλά άλλα ερεθίσματα και ενάψματα. Οπότε όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να χτιστεί ο χαρακτήρας ενός παιδιού και ενός αθλητή στο μέλλον. Ωραία. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες ακόμα. Είναι γεγονός. Έχει περάσει η ώρα και δεν το έχουμε πάρει ήδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία και τη συνέντευξη που μας έδωσες. Εγώ σε ευχαριστώ, και είναι έτσι όμορφο να έρχομαι κοντά στη χώρα, έστω και μέσω αυτού του τρόπου, να νιώθω ότι είμαι κοντά και στην Κύπρο και στο Κυπριακό μπάσκετ και στα παιδιά. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε και είμαι στη διάθεσή σου οποτεδήποτε με χρειαστείς ξανά. Να είσαι καλά. Πάντως, εμείς δεν σε νιώθουμε μακριά, αυτό να το ξέρεις. Νιώθουμε ότι είσαι δίπλα μας, έστω και αν είσαι στο Κατάρ. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. I love this game. Took me from rags to riches.